ήθελα και γυναίκα μου για τέτοια. Για την Μάρθα Καραγιάννη. Όταν ήταν 20 χρόνια, τα είχε μένα που ήταν 70. Και το. Με το Λάζαρο τον τζόμπο. Βέβαια. Πολύ ηθική κοπέλα. Άντε ρε μαλάκα, φύγε από εδώ πέρα, δώσε και ένα καστούκι. Του είναι δύο και φοβήθη. Το πολύ πέρα σε πλακόνα και τι έγινε, μαλάκα. Έκανε την προσπέρα. Ελά, τώρα τα καταστροφή, η κασίδα μου δώσε να μου. Ήταν η κακιά στιγμή, ρε. Στο σκοτάδι μέσα βρέθηκα. Ένα λεπτό. Εγώ μέσα στον αέρα. Ωραία, πες ότι ήρθαν αυτοί οι δύο στο γύρο μπαρ. Δηλαδή, άμα τα κάνουμε μανούρα, για ποιο θα την κάνει. Για σένα, για σένα. Άμα μπορείς να πας μια πίτσα κατά εκεί, γιατί εδώ είσαι. Προσευχή, γιατί νομίζεις. Να μην πας ξύλο. Φέρε, τι νομίζεις, θέλω να λέω. Φέρε κάνα δυο χαρτιά, ρε, φέρε. Με την πασκούση είναι την εκπομπή. Την ώρα να πέρασε να το πηγαίνω στο Παπαγκαλιά. Στο Παπαγκαλιά. Ναι, 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 ναι. Όλοι περιμέναν τον Εύσο να την γαμίσει και αυτό είναι η Ζαμπαστήτη. Γράφει, εντάξει. Μόνο ο τρόπος που μιλάει και λέει. Σε πώς είσαι πίτσι. Δεν μου λες το αρχή. Μου τώρα αφήσει. Τεστ, τεστ, φαίνομαι, φαίνομαι. Γύρω πάρα τεστ. Να το φαίνω Γιώργης. Φαίνω Γιώργης. Ένα φαίνω. Με τι φόβεις τα ωραία. Φαίνω να... Έτσι, σαν κατέρα τη δικιά σου. Ρε το μπάρκουλι, τι ωραία μετά είσαι. Τι κάνεις προσφόρησε να κάνεις. Εδώ τώρα πεθάνεις και εδώ τα γεγόνη. Τι μαλακίες. Μα ενώ, το οποίο δεν έχω τον μπάρκουλι. 80 πέθανε ο μπάρκουλις, 81 ο αλέφαντος. Ο ένας έγινε υγιεινή για αυτή. Και ο άλλος έγινε πίνε ό,τι μπορείς και μην κοιμήνεις ό,τι θες. Δεν μ' άρεσε. Ο ένας ήταν πιο ψυχείο. Κάνε ο ένας ήταν πιο ψυχείο. Πιο δυνατό. Πες μου. Ο αλέφαντος. Ο άνθρωπος δεν χαμπάρει. Δεν χαμπάρει στο ψήλο τίποτα. Κατέβασε τι. Τον Πετρόπουλο. Μαλά γιατί μου στα αεροδρόμια 17 χρονών. 85. Σαν καΐκι νιώθω. Ότι κάνει λάθος στο λιμάνι, μπαίνει βγαίνει κι άλλο δώσει. Εντάξει. Ποιος να κάνει τη δουλειά της εκείνη που πήγε και πήγε τα βάζα. Έσα μα. Αφουσία πήγες. Αυτό που λέει. Κάνε σου πέρα δεν έχεις. Μην θα μας δώσει. Αυτό δεν έχω εσύ να πέρα. Δεν σε είπα. Όπα ξεκινάμε. Καλό αυτό. Φορήμανε. Μαλάζεται. Όχι. Είναι η φωνή. Έχει φωνή. Γυαλίσαμε. Σιγά βγαίνω. Κάτσε να έρθω και εδώ. Ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, γίνεται ανακαίνιση του στούντιο. Παιδιά, ζητάμε την κατανόηση. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι γκρεμίζονται εδώ τείχοι, ανοίγουν πλατό, ιστορίες και από του χρόνου θα υπάρχει ένα στούντιο το οποίο θα είναι υπερδιπλάσιο. Φοβερό, με φώτα, με ιστορίες, με καλύτερο, πώς το λένε, καλύτερες κάμερες, τις έχουν καθαρίσει, βγάλαν 4 τόνους λάσπη από μέσα οι κάμερες, τελά τρόπερ σε ανάβαση σπάνιντας να μου πέγεις, οι κάμερες, χαμός, ωραία πράγματα. Ανάβαση ριτσόνα, αγώνες, θυμάσαι. Ο Μπάρλος, πώς λέγεται, Μπάρλος λέγεται εκεί τον γούνο, Μπάρλος, ο Μπράλος, ρε, ο Μπράλος. Εδώ τα καλώδια τα βλέπω και με πιάνει άγχος. Εδώ θα είμαστε για σήμερα, τελευταία φορά για φέτος, μια πολύ περίεργη χρονιά. Εγώ γούσταρα να σας πω την αλήθεια γιατί είμαι ανώμαλος, καραγούσταρα. Όχι γούσταρα, καραγούσταρα. Εκεί να με κυνηγάνε το λόμπατσι να πούμε με τα περιπολικά, να με βάζουν μέσα. Απ' τη μια εμένα μέσα, την άλλη κρύπες τον Σαββίδη και τον Μαρινάκη. Για χαρά την ελληνική αστυνομία, για σας παιδιά να είστε γεροί. Έμαθα βγήκατε παγανιά επάνω στην άλλο τούμπα και γράφετε μαγαζιά. Σας συμπαθούμε πάρα πολύ. Άμα δείτε κανένα πολιτικό, κάνετε καμιά πίπα να πούμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο. Θα τα πούμε όλα μια χαρά. Το
φάρμακο για τον κορονοϊό, λέει, το βρήκαν οι Γάλλοι. Ποιοι το βρήκαν? Άνι, οι Άσφορντ. Στο Οξφόρντ, με επικεφαλή Έλληνα καθηγητή. Ναι, φυσικά με επικεφαλή Έλληνα καθηγητή. Ο Έλληνας, όταν βγει από την Ελλάδα, γίνεται ο παιχταράς ο μεγάλος. Όταν μείνει στην Ελλάδα, γίνεται Κοπρίτης, πονηρός, τεμπέλης, ρουφιάνος. Τυχοδιώκτης. Για μένα λες. Ναι, δείχνω αφού λες εσύ, άμα βγες έξω, θα λένε. Άρα λες πει αυτός βάζει μέσα. Ο Έλληνας, εσύ δεν είσαι. Εγώ Έλληνας δεν είμαι. Α, εντάξει, γι' αυτό λέω. Τι με τη δίκηση. Ναι, παράδειγμα λέω. Μα εγώ ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός. Φυσικά. Άλλοι νομίζουν ότι θα πάρουν στα 20 τη μαμά του τηλέφωνο να πάρει τον Τζοκατζόπουλο να πει το παιδάκι μου στο τρίτο σώμα, μην πάει στον Εύρο. Και ξαφνικά στα 50 να νομίζω ότι έγινε ο Ράμπο. Αυτά δεν μπορώ. Έγινε ο άλλος Ράμπος στα 50. Πάτω του καταγαπήλα! Μου κάνεις κοιτάει για να γονείς την κάμερα. Δηλαδή, κάνε τον πίση για να μην πει. Μήνας κατευθείαν με μάτια στον πίση. Κουβέντα! Κατευθείαν αυτόν εδώ πες ο Έλληνας. Λοιπόν, άκουσε ο Έλληνας. Καλό. Αν είναι τελευταίο, μην γυρίσει στα μυαλά. Μην γυρίσει στα μυαλά. Δικαίωση Ραυτόπουλου. Πάλι για άλλη μια φορά. Τι είπα εγώ πριν 5 μέρες και το ανέβασε ο Κατσινάκος στο Αμερικάνο. Λοιπόν, του Αμερικάνου λέω. Τι θες ρε, νοικιάσα την καβάλα Λοκατζής. Ο Ιγκάς. Ναι, σήκωσε 60 κιλά πάνω, νόμιζε έγινε άντρας. Σα! Ανέβηκε σε δυο σκοινιά. Εντάξει, έκανε δυο σπριν. Σα! Τσα! Νόμιζε έγινε άντρας αυτό. Κατάλαβες. Πήγε στα λόγια εκεί πέρα, στο μαύρο πέφτω, όπως λένε. Μεγάλο πέφτω. Μεγάλο πέφτω. Στο μαύρο πέφτω. Στο μαύρο πέφτω. Στο μαύρο πέφτω. Στο μαύρο πέφτω. Νόμιζε είναι άντρας, πάρε τον Τούρκο. Κώστα, που καλκόλα συμβαίνει. Ποιες είναι τώρα. Έλα, δεν παίζουν ακόμη σπουδείς. Δεν παίζει καθόλου στο ίντερνετ. Έχει χεστεί ο Φούρναρης, αν δεν παίξει εκπομπή στο YouTube. Έχει χεστεί πάνω. Παίρνουν τηλέφωνο, λες αν παίξεις πάνω. Σιγουρ, είσαι καμιά ακόμα να έρθεις Θεσσαλονίκης. Θες να σε δει. Όχι. Ε, τότε τι σε νοιάζεσαι. Ρε, με παίρνει ο κόσμος. Για να στο πέρα στο κολοκίνητο μου το πετάω στα σκουπίδια να πούμε. Η ορθόδοξη πίστη μας! Ο
μου σκοτέλι. Αμερικάνε μου, σ' αγαπώ πολύ. Χάιζερ Φάουερ, πώς το λέγανε. Χάιζερ Φάουερ. Χάιζερ Φάουερ. Πώς θα μοιραστεί το εμβόλιο. Άντε τώρα, μα το τι. Πώς θα μοιραστεί το εμβόλιο. Ό,τι πιο Αμερικάνος. Εγώ ό,τι πιο Αμερικάνος. Είμαι Αμερικανόπλος, δεξιότατος. Πώς το λένε, καπιταλιστής. Να είστε καλά, παιδιά. Και διαφορά το Αμερικανόπλος είναι εξής άλλο, ε. Είναι. Γιατί είναι και οι δεξιοί που είναι όλοι τους Αμερικάνους που είναι ανήκουμε. Ρε τι ανήκουμε. Αν έχουμε ξυλίσει, δεν πάρω. Θα το σχολήσω εδώ πράγμα. Ανήκουμε στη δύση. Και οι όλους απατρώνους από τα δύο. Δεν ξέρω πόσα παιδιά είχε με τη μία με την άλλη. Ανήκουμε στην άλλη. Μας βλέπει ο Αμερικάνος πρόξενος, πες του χαιρετίσματα. Εγώ. Τζέφρι. Hello, Τζέφρι. Τζέφρι, μια καλά. Εγώ έχω πει ότι είναι παραμύθι. Και ο Γκρέγκ εδώ. Hello, Γκρέγκ. Είναι Ρωσία, το έχω πει ότι είναι παραμύθι. Πολλές φορές. Ότι τάχα οι Ορθόδοξοι και οι έτσι κι αλλιώς. Οι Ρώσοι ποτέ δεν μας έχουν δώσει την παραμικρή χείρα βοηθεία. Σε κανένα πόλεμο, σε κανένα παγκόσμιο τίποτα δεν έχουν πάρει. Δεν έχουν κάτι. Τίποτα. Λοιπόν. Και οι Αμερικάνοι είναι οι πρώτοι που αναγνώρισαν ελληνικό κράτος επί της Επανάστασης. Που είπαν να στείλουν και αποστολή πρεσβευτή. Ήταν το πρώτο έθνος. Μετά το 21 λες. Ναι, με το 21. Ναι. Ναι. Και κάτι άλλο βασικά. Τα είχε πει όλα. Πολύ καλά, είσαι αγανατής, έχεις γίνει σε τρομερή φόρμα. Τα χάσεις πολύ καλά. Δουλεύω πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι πορωμένος με κάτι και δουλεύω πολύ. Θες να πηδήξεις καμία ψυχή. Για έναν καραγκιόζ που παίρνει και με απόκριση. Για έναν καραγκιόζ που παίρνει με απόκριση. Από αύριο θα έχουμε γιορτή. Τι απόκριψη. Την προηγούμενη φορά από αύριο. Από αύριο θα έχουμε γιορτή. Τι από απόκριψη. Δεν μετράει. Εντάξει. Δεν μετράει. Δεν μετράει καθόλου. Λοιπόν, ήρθα σήμερα δύο φίλοι μας. Ναι, εδώ εκεί να μαγειρίσω σε όλα τα παιδιά. Από τη Νέα Ιωνία, τη γειτονιά του Μελισσαντίδη. Μια μέρα ξέρει τι έκανε με τις κρίσεις τη Νέα Ιωνία τη Ιωνία. Αλλά μην του τα πούμε. Τα παιδιά δεν είναι καμία σχέση με. Πήγε το πρωί να πούμε. Στα μπουζούκια που ήταν και τα λοιπά. Και πουλήσαν ματιά σε έναν δικό του, ένας γομάρι και τα λοιπά. Και εκεί που πάει το γομάρι, το έπαιζε πηδικταράς εκεί, τα βαγγείς της γειτονιάς και τα λοιπά. Ήταν ένας τύπος εκεί γεράτος και άρχισε να γελάει. Λέω, και τι γελάει αυτός, λέει, αυτή γελάει. Τα έβαλε με το Μελισσανίδη, το ήταν δεν είναι ο γνωστός ο Μελισσανίδης. Λέει, γέρο, γιατί, λέει, γελάς που λέει ο μάτιας. Θα δεις με σκάρα τέταρτο ότι θα γίνει. Ο Μελισσανίδης με κάτι περίστρωμα, κάτι αυτά. Ξέρεις τι χώρο με τσάντρες τώρα, ο άλλος. Απ' τη Νέα Ιωνία λοιπόν. Μη γυρία του Μελισσανίδη, δεν είσαι ο Γιάννης και Βασίλης. Ελάτε εδώ σας πούμε. Ελάτε εδώ. Και τρομοκράτησαν το Φούρναρη. Που τους είδε βράδυ, γιατί τα κάνεις πάνω σου. Ξέρεις τι πιο φανταστικά. Αυτή είναι η μόδα τώρα, μαλάκα. Εντάξει, κοριτσάκια. Αυτή είναι η μόδα. Αυτή είναι το μπούσι του Κίτσου. Αυτή είναι η μόδα.
Κάνει άμα και το κεφάλι, να κάνει αυτό. Ο άλλος έβγαλε εγώ τα πάντα, αν δεν πω ότι έχει. Πες με εσύ. Πες με φίλε, έλα. Πες με σκοτάνι, πες με σκοτάνι. Δηλαδή, με το που παίρνω εγώ, βγαίνεις εσύ. Δεν ξέρω, εγώ μέσα τι κάνουμε, λέω κάτσε με φίλε, κάτσε με φίλε. Αυτός γιατί δεν βοηθεί και πως έρθει και συμφωνεί και τότε. Αυτός ήξερε, και καπνίζα του. Ξέρεις, εγώ πήγαινε μετά πάνω από το μπαλκόνι, καθόμουν έτσι κοιτούσα. Τι να πει. Σας έβλεπα έτσι και το τσιγάρο από πάνω. Έτσι, κοιτούσε το τσιγάρο έτσι. Από πάνω, ασφαλίζω. Λέω, δηλαδή, όψε το τσιγάρο έτσι. Πολλά λέτε. Λοιπόν, να μας πούνε καταρχήν από την Αθήνα τι δουλειά έχουμε αυτή μαζί μας. Πώς μας είδατε. Σαν να μην διαβάσω, αυτό είναι. Τρει-τέσσερι νόμοι, γεια ελάτε. Εδώ σας βλέπω από το 8. Από το 8 μας βλέπω. Ναι, χρυσές εποχές τότε. Κάτι τότε δεν είχε ίδια αυτό όμως. Euro One, τέτοια. Κανονικά. Έχασε YouTube τότε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε από εκεί. Και μίλατε 12 χρόνια. Ναι. Και λέμε τώρα που θα ανέβουμε, θα ανέβουμε. Ναι. Εκπομπή. Ωραία. Ωραία. Με τελευταία εκπομπή, χυμένοι όλοι εδώ. Τα μότο που έχουν εδώ είναι από Harry Clean. Πες το δικό σου, Γιάννη. Ποιος έριξε το πέναλτι και μου έπεισε το σπίτι και το άλλο γιατί να κλαίει το μωρό αφού φοράει πάνω. Εδώ. Ναι, φαίνεται, φαίνεται, τέλεια, τέλεια. Σαν φιλάκια στο λαό. Χάρη κλείνει ένα λαό. Τι λέει Αθήνα, ρε, κάτσε να μάθουμε. Τι κάνει Αθήνα, πώς είστε κάτω. Ωραία, καλά είστε. Καλά είμαστε. Ανεπαστά κάνουμε το κορονοϊό. Ναι, γενικότερα, ναι, αλλά εντάξει. Ελέγχουν, κάνουν οι μπάτσοι, παίρνουν μέσα στα μαγαζιά. Να σου πω προσωπικά, επειδή δουλεύω, δεν παρακολουθώ τέτοια σκηνή. Εσύ δουλεύεις. Εγώ σπουδάζω. Τι. Τώρα κάνω μεταπτυχιακό. Τι πράξω. Τι, τι. Business. Business. Δηλαδή. Κολλακό. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει οικονομικό. Business administration. Ναι. Και τι. Πού τα πας τώρα. Για Άμστερνταμ. Α, Άμστερνταμ.